Ούκη Μαρίνς. Τώρα είναι ο γέρος σε πολεμική ταινία. Οκ, Marines, your task is simple. The 1st Infantry Regiment is already behind the enemy lines. The 2nd Infantry Regiment Air Force is already in front of the line. The 3rd is attacking. The 34th Corps is coming from the southeast. Your task is simple. You will go this way, you will go that way, I will stay here. Capis? Say roger that. Say πες ναι ναι, πες ναι ναι. Ωραίο και αυτό, καινούριο. Πάμε τώρα να κάνουμε το... Σούζι! 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 Σούζι, θα σε απασχολήσω ένα λεπτάκι. Το ξέρω ότι έχουμε μια μεγάλη διαφορά ηλικίας. Αλλά πώς θα σου φαινόταν να μοιραστούμε την περιουσία μου. Πώς σου φαίνεται αυτό. Και να αφήσεις αυτό το φαφλατά που κάνει όλο το career name Σούζι και σε όλους τους άλλους τους Σούζι γιατί είναι όμορφη κορέα και έχει πλάκα σε όλη την παρέα. Λοιπόν, πάμε, έχουμε πλούσιο πρόγραμμα σήμερα. Πολύ σημαντικά, θα πρέπει να τα δουλέψουμε. Όποιος γελάει τρώει καρπαζά. Και έχω ένα πλούσιο υλικό να σας ετοιμάσω. 9 η ώρα έχω κοινοποιήσει εκδήλωση για να έρθουν να με δείρουν όπως κάνουν κάθε μέρα. Να φάω ξύλο, αλλά λίγο. Γιατί κάνω δίαιτα, πίνοντας μπύρες. Πώς να χάσεις κιλά πίνοντας μπύρες. Απλά δεν τροσφάει. Μια φορά είμαι πολύ αστείος. Λοιπόν, όχι, εντάξει, πλάκα κάνω τώρα. Όλα τα άλλα ήταν σοβαρά. Τώρα κάνω την πλάκα. Λοιπόν, ήδη έχω βάλει εδώ πέρα την κάμερα. Και εδώ. Τέλεια, δουλεύει κανονικά. Πάμε. Το βάζουμε εδώ, θα το βάλω πιο κοντά. Γιατί τελικά δεν έχει σημασία. Δεν μας ενδιαφέρει τόσο αυτή η κάμερα. Αν και, ναι, ξαναλέω ότι μπορεί καμιά φορά να κλείσει εκείνη. Μάνα. Έχουμε αυτό. Α, απ' την άλλη. Ωραία. Τέλεια. Λοιπόν, κάνουμε λίγο τα παλιά, μια επαναληψούλα. Περνάμε σελίδα 32, παράγραφο 4. Ασχοληθούμε τώρα με το... Στην τύχη, τώρα αυτά είναι τα παλιά. Τα παλιά τα έχω συνήθως στο αριστερό, τα καινούργια τα έχω στο δεξί. Πάμε να πούμε ποιος, στην τύχη. Σταμάτα να δουλεύεις. Ωραίο. Με το 3. 1, 2, 3. Σταμάτα να δουλεύεις. Ωραία, το είπαμε αυτό. Πάμε να πούμε πόσες φορές, καμιά δεκαριά. Πάμε καμιά δεκαριά φορές το φως. Τα φας, τα φας, τα φας, τα φας. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο θα το πεις. Σαν να είσαι κόκορας. Πάμε να...
να κάνουμε λίγο τη θεωρία, να ξαναθυμηθούμε τη θεωρία των δύο βημάτων πίσω. Όταν βλέπουν ότι ο στόχος πάει να τον γυρίσει boomerang, να κάνει καμία καταγγελία, να φωνάξει αστυνομία κτλ. Εκεί κάνουμε δύο βήματα πίσω. Καμιά φορά εντωμεταξύ ακολουθεί ο διάλογος, ή για παράδειγμα αν ο στόχος αγριέψει και είναι έτοιμος να δείρει πραγματικά, εκεί ο άλλος κάνει, hop, λέει, δεν θέλει να φάει. Παρά το γεγονός ότι πολλοί από αυτούς δεν έχουν πρόβλημα να φάνε και να χαστούν και τέτοια, υπάρχουν όμως κάποιοι γέροι, κάτι τέτοια, που όταν, αν τους κάνεις λίγο έτσι, εννοείται, λέει ο άλλος, αν μου δώσει μία αυτός τελείως, θα με ξαπλώσει κάτω. Επομένως εκεί, ποια θεωρία χρησιμοποιούμε? Αυτή τη θεωρία των δύο βημάτων πίσω. Δηλαδή κάνουμε ένα, δύο. Πάμε στην τύχη άλλο τώρα. Πάμε σε αυτή τη σελίδα. Να ασχοληθούμε με το... Θα πούμε πόσες φορές, καμιά δεκαριά φορές. Πάμε, 10 φορές το έχεις φοβηθεί λίγο. Έχεις φοβηθεί λίγο, ε! 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 Ωραία, πάει και αυτό. Θα δουλέψουμε πάρα πολύ το για άκουσε να δεις. Ας κάνουμε λίγο το για άκουσε να δεις. Αυτό είναι και με χέρι, παντομήμα. Δηλαδή κάνουμε για άκουσε να δεις. Ωραίο. Δηλαδή για άκουσε να δεις. Ωραίο αυτό. Το είπαμε και αυτό. Πάμε να πούμε το είναι ευαίσθητο το αγόρι. Το αγόρι. Πόσες φορές. Άντε αυτό επειδή είναι εύκολο να το πούμε τρεις φορές. Είναι ευαίσθητο το αγόρι. Είναι ευαίσθητο το αγόρι. Είναι ευαίσθητο το αγόρι. Ωραία και αυτό. Εντάξει, άστα αυτά τώρα. Κάνουμε λίγο. Έλα να πεις ένα γεια στην κάμερα. Σκίζω τον αέρα, κοίτα. Ωραία και αυτό. Πάμε να πούμε τώρα. Ο ένας θα λέει κρεβάτι, κρεβάτι είπε. Ο άλλος θα λέει γάλα. Και ο άλλος θα λέει θα σε τσακίσουμε στο ξύλο, ρε. Τώρα αυτό χρειάζεται τρία. Τρία άτομα. Ο ένας λέει κρεβάτι. Ο άλλος λέει γάλα. Και ο άλλος θα σε τσακίσουμε στο ξύλο, ρε. Πάρα πολύ ωραίο και αυτό. Πάμε το βιβλίο φέρε, πόσο να το πούμε, ένα δεκαριά, πάμε καμιά δεκαριά φορές. Βιβλία φέρε, 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 βιβλία φέρε. Ωραία, το πάμε και αυτό. Το πολεμήσαμε. Wow, πολεμήσανε. Πολεμήσανε. Με πολεμήσανε. Ωραίο. Σταμάτα να κάνεις live. Ο άλλος επαναλαμβάνει τον τρέπομαι αρκετές φορές. Του αρέσει και μετά το γάλα που είναι. Επομένως πάμε να πούμε 10 φορές τον τρέπομαι και μετά κατευθείαν καπάκι το γάλα που είναι. Τρέπομαι. 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 Καμιά φορά λέει και του αρέσει να λέει και τρέπομαι λίγο. Καμιά φορά λέει και ντρέπομαι πολύ. Εντάξει. Ανάλογα όπως θα του έρθει. Επομένως λέει ντρέπομαι, 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 ντρέπομαι. Ντρέπομαι λίγο, ντρέπομαι πολύ. Ντρέπομαι, ντρέπομαι, ντρέπομαι και. Το γάλα που είναι. Ωραίο. Ωραίο και αυτό. Του αρέσει να τρομάζει παιδάκια. Ωραίο. Έχεις δει πόσο άσχημος είσαι? Πάμε με ερωτηματικό γίνεται αυτό. Πας έτσι εδώ, λες
Έχεις τι, πόσο άσχημος είσαι. Ωραίο και αυτό. Πολύ καλό. Πάμε τώρα να πούμε το άλλο, το... καμία δεν θέλει να είναι μαζί σου. Καμία, άντρια, please, marry me, what are you doing? Άντρια. Φαντάζεσαι πλάκα, να είναι ο τέτοιος ο Σταλόνε, να τρώει τις πουνιές και να φωνάζει την άντρια. Ωραίο και αυτό. Θα κάνουμε τώρα το στέκομαι ακίνητος που χθεσινό είναι αυτό. Κάθεσαι έτσι. Έτσι, τα χέρια. Στήριξη, βάση, δηλαδή όχι έτσι. Ναι. Σαν να πρόκειται να σηκώσεις βάρη. Έτσι, τα χέρια έτσι. Ο ένας όμως λίγο πιο ψηλά. Και βλέπεις τώρα τον άλλον. Το στόχο. Ο οποίος περπατάει, πάει στη δουλειά του. Ό,τι πάει, βόλτα. Και με το που περπατάει εδώ, κάνεις σαρωτικό έλεγχο, Terminator. Πάνω κάτω, κοιτάς το μαλλί, τα παπούτσια. Δηλαδή, μετράς αναλογίες. Λες, 1,85, 35 με 40 χρονών. Ξανθός, πράσινα μάτια. Κατάλαβε, κάνεις δηλαδή, ρε παιδί μου, το σκάνινγκ. Σαν να είσαι Terminator. Γερή βάση στήριξη στα πόδια, απαραίτητο. Όμως λίγο πιο ψηλά, σφίγγεσαι, έτσι να φαίνεσαι πιο μεγάλος. Να, κοίτα για παράδειγμα εγώ είμαι έτσι. Αν όμως σηκώσω εδώ, κοίτα πως φαίνομαι τεράστιος. Ειδικά άμα ρουφάω κοιλιά, φαίνομαι πιο τεράστιος. Οπότε κάθεσαι έτσι. Έρχεται ας πούμε αυτό, ελαφρά λυγισμένα τα γόνατα. Όχι έτσι, αυτό. Σαν να κάθεσαι. Έχεις κατεβάσει το γυαλί. Το γυαλί να φαίνονται τα μάτια. Και το κοιτάς έτσι. Όχι, αυτό είναι παρένθεση. Μπορείς να κάνεις και αυτό, δεν έχεις αυτό. Οπότε κάθεσαι έτσι εδώ, περπατάει ο άλλος. Και την ώρα που περνάει μπροστά σου, στρίβεις, συνεχίζεις το σκανάρισμα, βηματάκια ελαφρά, κάνεις μια περιστροφή έτσι και απαραίτητα κοιτάς από πάνω μέχρι κάτω, όλα. Αν θες, μπορείς να κάνεις και λίγο κίνηση του κεφαλιού. Δηλαδή, για παράδειγμα, μπορείς να κάνεις και έτσι, να δεις ποια είναι η μάρκα του μπουφάντου. Όλα. Και μετά τα σημειώνεις σε ένα χαρτί. 1,85, παπούτσια Nike, μπλούζα πράσινη με αυτό, τα νύχια του θέλουν καθάρισμα, πρέπει να ξυριστεί, φόραγε κολόνια Σιβανσί, τα ποδάρια του. Οπότε προχωράει έτσι και κάνεις και κινήσεις έτσι και αργά βηματάκια την ώρα που στρίβει. Προχωράει και εσύ κινείσαι ταυτόχρονα και τον κοιτάς πάνω κάτω. Συλλέγεις πληροφορίες. Ωραία, πάει και αυτό. Μην ξαναφτώσεις. Στο μπαλκόνι όταν βγαίνω μου λένε τον βλέπουνε. Επομένως άμα είστε δύο σε ένα σπίτι κάνεις αυτό το σκέτς. Θα βγαίνει ένας από τους δύο έξω, στο μπαλκόνι και ο άλλος θα επαναλαμβάνει. Αν είναι κορίτσι θα λες την βλέπουν, εννοείται έτσι. Θα λες τον βλέπουνε. Επομένως άμα θα βγαίνει ο ένας στο μπαλκόνι και ο άλλος θα λέει τον βλέπουνε. Κάμια δεκαριά φορές. Δυνατά, ο άλλος δεν θα γελάει όμως. Ο άλλος δεν θα γελάει, ούτε οι άλλοι. Δηλαδή αν είναι γυναίκα, ο άλλος θα λέει την βλέπουμε, αλλά δεν θα γελάει, θα νιώθει, αμάν, η άλλη θα κάνει έτσι, αμάν, τώρα τι κάνουμε, την πατήσαμε. Πάει και αυτό. Και πάμε στα καινούρια.
Στο μεταξύ έχω καλέσει, έχω κάνει εκδήλωση για να έρθουν να με δείρουν. 9 με 9, μισή, δεν ξέρω τι ώρα είναι, δεν με νοιάζει. Έχω κρυφτεί τώρα στο πεδίο του Άριος. Δεν με βλέπει κανείς. Ούτε με ακούει κανείς. Λοιπόν, χτες άκουσα πάρα πολλά σε έχουν βρει. Κυρίως από γυναίκες, από κορίτσια. Οι οποίες στο μεταξύ είναι και όμορφες. Αυτό είναι περίεργο. Δηλαδή το να είσαι όμορφη κοπέλα και να λες αυτή την πλακία σημαίνει ότι, ότι δεν έχει μυαλό. Είσαι μόνο βιτρίνα. Οπότε προχωράνε. Σε έχουν βρει. Σε έχουν βρει. Αμά! Ωραία. Μετά μια άλλη διαπίστωση, δικιά μου δηλαδή, επειδή μου αρέσει να σαν τους ερευνητές, να κάθομαι να βλέπω τις κινήσεις των νεοναζιδιών, στην ουσία μιμούνται ακριβώς τις ίδιες κινήσεις. Έχω παρατηρήσει για παράδειγμα το μετρητά που επαναλαμβάνω από την κάρτα. Αν δείτε, συνοδεύεται και μια κίνηση με το χέρι. Κάνουν μια κίνηση την οποία προσπαθώ να την αντιγράψω. Είναι πολύ περίεργη. Κάνουν κάπως έτσι. Μετρητά από την κάρτα, έτσι. Και κάνουν την κίνηση ίδια. Ή δεν ξέρω πώς το... Δεν το έχω μάθει ακόμα. Θέλω ένας από αυτούς να μου το δείξει. Και έχω παρατηρήσει ότι κάνουν ακριβώς την ίδια. Το έχουν αντιγράψει ο ένας από τον άλλο. Ωραία. Καλά, χτες που είσαι 500.000 φορές, οπότε και αυτό μπορείτε να το κάνετε σκέτς μέσα στο σπίτι. Ο ένας να ρωτάει που είσαι, που είσαι, που είσαι, που είσαι, και ο άλλος δεν απαντάει. Ωραίο και αυτό. Γλυφάδα είσαι, γλυφάδα είσαι. Άρα αυτό σημαίνει ότι και αυτή είναι γλυφάδα, ε. Τι κόλλημα είναι αυτό με τη γλυφάδα, μου κάνει τρομερή εντύπωση. Γιατί δεν λέει, ας πούμε, είσαι στη Λούτσα. Αν και νομίζω το έχει πει και στη Λούτσα. Έχει πει, είσαι στη Λούτσα. Ωραίο. Πάμε να κάνουμε λίγο τον κόκορα του κρασάτου. Ωραίο. Πάει και αυτό. Χτες ακούστηκε παίρνω το 100. Πάρτο. Πάρτο για να σας μαζέψουν εσάς. Αυτό θα πάρει το 100 για να έρθει να τις μαζέψει. Ωραίο. Θα σε βγάλουμε από το σπίτι. Αν είναι δυνατόν. Ναι, αλλά για να με βγάλετε από το σπίτι, αν απευθύνονται σε μένα, έτσι, τώρα μπορεί να απευθύνονται σε καναλίτη άλλον. Αλλά αυτό το θα σε βγάλουμε από το σπίτι, έχει πολύ πλάκα. Γιατί για να με βγάλουν από το σπίτι, πρέπει να μπουν μέσα στο σπίτι. Ωραία, ωραία. Έχει πει πάρα πολλές φορές, μπορεί να το λέει βέβαια στο φίλο της, τον Αλίτη, λέει θα σε βγάλω, θα κοιμάσαι στο πεδίο του Άρεως με τους γυμνοσάλιακες. Wow, τι απειλή ήταν αυτή. Στο πεδίο του Άρεως κιόλας, εδώ. Ωραίο κι αυτό. Η μεγαλύτερη προσβόλα πάντως που μου έχουν πει ότι είσαι σαν τουρίστας. Αυτό όταν μου το είπανε, μιλάμε, πήγα να βάλω τα κλάματα. Μιλάμε, πραγματικά δεν μπορούσα να κοιμηθώ από τη στενοχώρια. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη προσβολή που έχω ακούσει. Είσαι σαν τουρίστας. Όχι ρε γάμο. Θες με ό,τι άλλο θες, αλλά όχι τουρίστα. Αν είναι δυνατόν, ξέρεις πόσο παρεξηγήθηκα. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ το βράδυ. Λοιπόν. Έχει επαναλάβει πάρα πολλές φορές και άσχετοι οι λήθοι, οι οποίοι κυκλοφορούν και εδώ και στην Αθήνα και γενικά, το βιβλίο του θέλει, το βιβλίο του. Τώρα, προφανώς, επειδή επαναλαμβάνουν συνέχεια το Ρίγα, το Superstar, έτσι, ο οποίος έχει μετονομαστεί σε Σούζι Αλμπενής και το Σούζι με έτσι, Σούζι, έτσι,
σε Σούζι Αλμπενίζ, επειδή είναι μέγα συνθέτης. Αυτός του είχα δανείσει ένα βιβλίο ποδοσφαίρου πριν 500 χρόνια. Και αυτό δεν μου το επέστρεψε ποτέ. Όχι ότι με νοιάζει, αλλά αυτό. Προφανώς, αν αυτό το πράγμα προσπαθεί να αποδείξει ότι εγώ είμαι ο Ρήγας, και αυτός είναι ο Αλέξης προφανώς, προσπαθούν να τα αντιστρέψουν όλα. Άρα, παριστάνουν τώρα ότι αυτός είναι ο Αλέξης, ο γυμναστής, ό,τι είμαι εγώ δηλαδή, και ότι εγώ πρέπει να του επιστρέψω το βιβλίο. Τρελός! Τρελός! Ο Superstar, η Σούζι Αλμπενίζ. Σούζι Αλμπενίζ, από εδώ και πέρα. Δεν του αρέσει το όνομά του. Προσβάλλει εδώ μεταξύ και τους γονείς του, οι οποίοι τον μεγάλωσαν κτλ. Πάμε επόμενα. Όσον αφορά την υπόθεση μου περί Λούτσας. Η Λούτσα, ως γνωστόν, είναι ένα γκέτο. Οι χρυσαυγίτες εκεί πέρα ήταν τίκα. Τους έβλεπες να περπατάνε με χ, αυτά, φανερά. Εδώ δεν ήταν τόσο. Αλλά θυμάμαι στη Λούτσα που περπατάγανε, μιλάμε σε παράταξη, παρέλαση, με χ. Πρώτη απορία είναι γιατί δεν βάζανε και έναν αριθμό, ώστε να είναι σαν αριθμός κυκλοφορίας. Απέναν εκταίο. Η αλφα παράδειγμα 325. Σου έχει έρθει SMS, πρέπει να περάσεις κταίο. Ένα αυτό, αλλά η υπόθεση περί Λούτσας είναι ότι ποτέ δεν απογκετοποιήθηκε. Ποτέ. Δηλαδή είναι ακόμα έτσι. Είναι ένα χωριό. Εννοείται ότι υπάρχουν και πάρα πολλοί δημοκράτες και αυτά, αλλά νομίζω ότι εκεί ακόμα δεν το έχουν ξεπεράσει αυτό. Υπάρχει μια κλίκα, να το πούμε. Και όσον αφορά την κλίκα αυτή, πιστεύω ότι προωθούν, εννοείται, τους δικούς τους ανθρώπους. Αν πηγαίνω εγώ για παράδειγμα και κάνω σέρφι, παίζω κιθάρες και αυτά, και το ένα και το άλλο, εννοείται ότι μου την πέφτουν, όχι για να τα φτιάξουμε, μου την πέφτουν απειλές, αυτά δεν θα ξαναπατήσεις εδώ, το κατάλαβες, δολοφόνος. Στο σπίτι μου, φαντάσου, ήμουνα στο εξωτερικό και φώναζε. Μια κότα, έκανε έτσι. Επομένως, αυτό που πιστεύω είναι ότι είναι ένα γκέτο και προωθούν δικούς τους ανθρώπους για να βγάζουν λεφτά, εννοείται όλο αυτό, και όλοι να θαυμάζουν τον δικό τους. Αν δηλαδή, για παράδειγμα, πάω εγώ και κάνω σέρφι και τα λοιπά, πέφτει σύνθημα και λέει δεν έχει έρθει εδώ, είναι στη Γλυφάδα. Δεν έχει έρθει, δεν τον είδατε, δηλαδή λένε ψέματα, αυτό λόγο, για να προωθούν τον δικό τους άνθρωπο. Για να βγάζουν λεφτά! Σαν βιτρίνα τον έχουν. Μετά, άλλη υπόθεση που μάλλον συμβουλή, πιστεύω ότι αν σας απειλεί οποιοσδήποτε, και με τα τυριά και τα λοιπά, αυτός εννοείται απειλεί και άλλους, όχι μόνο εσάς. Επομένως, υπάρχουν detective, βάλτε κανένα detective να βγάλουν κι αυτοί κανένα λεφτό και θα πεις ότι υπάρχει ένας άνθρωπος, δεν ξέρω ποιος είναι αυτός, ο οποίος με απειλεί καθημερινά, θα σε σκοτώσουμε, θα σε κάνουμε, θα σε ράνουμε και τα λοιπά. Και θα διαπιστώσεις ότι αυτός αυτή τη δουλειά την κάνει σε όλες τις πολυκατοικίες και σε άλλες. Και έχει βρει spots, γιαγιάδες, παιδάκια τα λοιπά, και πάνε εκεί, φέρε το τυρί, φέρε το ζαμπόν, φέρε αυτό. Συνήθως αυτοί κυκλοφορούν με μια σάκα, έχουν τη φάτσα την έτσι, σάκα πίσω, και συνήθως μέσα στη σάκα, καλά αυτό δεν το ξέρω, αλλά πολύ πιθανό μέσα εκεί να έχουν τυριά, ζαμπόν και τα λοιπά. Αυτοί δεν έχουν λεφτά ούτε να πάνε με το λεωφορείο, επομένως θα τους δεις πάνε με τα πόδια. Οπότε βάλτε ένα detective και άντε γεια. Πάμε να κάνουμε το σκέτς με τη Λεπενιώτη που την πλάκα. Που λέει πάρε τηλέφωνο τώρα τηλέφωνο. Αυτό το λέγανε όταν μπήκαν οι χρυσαυγίτες φυλακή. Έλεγε πάρε τηλέφωνο τη Λεπενιώτη και να τους πεις να τους συγχωρέσει και να τους βγάλει έξω. Ωραίο. Οπότε προσθέτω εγώ σκέτς δικό μου.
Έλα ρε Σιλεπενιώτη, μπορείς σε παρακαλώ να τους συγχωρέσεις και να τους βγάλεις έξω. Και μου λέει, εντάξει ρε αγόρι μου, αυτό θες, αυτό θα κάνω. Σκέψε, σκέψε είναι αυτό. Για δύο. Ωραίο και αυτό. Θα ξανακτοκτονήσεις αύριο. Τι εννοεί, τι εννοεί. Ξανακτοκτονήσεις λέει αύριο. Αύριο, σήμερα, μεθαύριο, να μου ορίσεις περίπου μια ημερομηνία. Θα τις ανοίξεις, το κατάλαβες. Αυτό, αυτοκτονείς αύριο, επάπειρο, το έχει πει και αυτό 500.000 φορές. Το μεταξύ σε όλα αυτά, προσθέτουν το γάλα, το τυρί, τα μετρητά, κρασί, κόκκινο. Θέλει και κόκκινο. Θέλει και κόκκινο το τούβλο. Τα τούβλα θέλει κόκκινο κρασί. Δεν του κάνει το λευκό, τη μια ρετσίνα ας πούμε, θέλει κόκκινο. Άχου το μωρέ το καημένο, θέλει κόκκινο. Το είπαμε αυτό με το μπαλκόνι. Έχεις τρελαθεί να πας στο Δαφνί. Ωραίο. Το στο Δαφνί, όχι σε άλλο. Μην πας ας πούμε σε ψυχολόγος. Θα πας στο εκεί. Σου λέει και το που να πας. Καλό αυτό. Το ωραιότερο είναι να πας στο γιατρό σου, έχουμε δύρι. Ναι, για να δω η άλλη κάμερα. Έτσι θα περπατάς, άμα περπατάς έτσι δεν σ' ακουμπάει κανείς. Έτσι, εδώ. Νταΐς, παίρνεις τους πάντες και πρέπει να δείχνεις τα νεύρα σου. Ότι περπατάς γρήγορα, με βήμα έτσι. Πώς ήταν ο λαγός εκεί στα ΜΑΤ που έκανε. Ωραίο και αυτό. Ωραίο. Έχω ένα like. Α, κάτσε να το βάλω. Αυτά είναι τα πόδια μου. Καλύτερα εκεί. Ωραίο. Αν και φαίνεται από την κάμερα, επομένως δεν μας νοιάζει. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε το άλλο, το κουρτίνες φως κοιμήσου. Αυτό, αν πέσει διαγώνισμα και ερώτηση ποια είναι η σειρά, το Σεπτέμβρη. Δεν υπάρχει σειρά. Γράψτε δίπλα σως. Δεν χρειάζεται να το πεις με αυτή τη σειρά. Δηλαδή το κουρτίνες φως κοιμήσου, βέβαια, είναι και λίγο τρίκ ερώτηση, γιατί μπορεί να σου πει ο άλλος, και αυτή είναι η ερώτηση που θέλω να μου κάνετε. Πώς γίνεται ρε κύριε να κοιμηθώ και μετά να κλείσω το φως. Καταλαβαίνεις. Είναι παγίδα. Δηλαδή άμα κοιμηθείς, μετά δεν μπορείς να κλείσεις το φως, ούτε την κουρτίνα. Συν του ότι, αν κοιμηθείς, ή μάλλον είναι πολύ δύσκολο να κοιμηθείς με φως. Άρα αν πέσει αυτή η ερώτηση, ποια είναι η σειρά, κουρτίνα φως κοιμήσου, φως κουρτίνα κοιμήσου ή κοιμήσου φως κουρτίνα. Το σωστό είναι, θα πρέπει να τα βάλεις στη σωστή σειρά. Ποιο είναι το σωστό. Αυτό είναι και γρίφος εδώ μεταξύ, ωραίο. Αν κλείσεις το φως, μπορεί να παραπατήσεις και να μην καταφέρεις να κλείσεις την κουρτίνα. Ή να κλείσεις το φως, να καταφέρεις στα τυφλά, στα σκοτάδια, να κλείσεις την κουρτίνα και μετά να παραπατήσεις και να μην πέσεις το κρεβάτι, να πέσεις το πάτωμα. Επομένως, αυτό είναι παιχνίδι λογικής. Ποια είναι η σειρά. Κουρτίνα φως κοιμήσου. Θα το γράψω εδώ μεταξύ σαν γρίφος. Κουρτίνα φως κοιμήσου, φως κουρτίνα κοιμήσου ή κοιμήσου φως κουρτίνα. Εδώ σε θέλω. Αγκαλεγέρα να είμαι σούζικα σε όλους τους άλλους σούζικα, είναι όμορφη και ωραία και έχει πλάκα σε όλη την παρέα. Και όταν τη βλέπουν στον δρόμο, τι λένε, λουμπάμπα, 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 ντύον, ντύον, ντύον. Κοίτα, κοίτα. Έχω ακούσει πάρα πολύ
πολλές φορές από τον Νταΐ, Νταΐγετος, ο Νταΐς, άφρος ξύρισμα, άφρος ξύρισμα. Οπότε, άλλη ερώτηση θα βάλουμε, η οποία πολύ πιθανό να την πέσει το Σεπτέμβριο στις εξετάσεις, στην εξεταστική, είναι το αφρός ξύρισμα ή ξύρισμα αφρός. Ερώτηση, πάλι αυτή είναι λογική, ερώτηση λογική. Πάμε να πούμε καμιά δεκαριά φορές το να κουρευτείς, να κουρευτείς, το κατάλαβες. Και σε αυτό είναι το κατάλαβες να κουρευτείς. Σε αυτό το μεταξύ ο ένας λέει να κουρευτείς, το κατάλαβες, ερωτηματικό. Και μετά ο άλλος λέει το γάλα, το γάλα, το γάλα. Αυτό είναι πάλι παιχνίδι τριών και παραπάνω. Ο ένας λέει να κουρευτείς, ο άλλος λέει το γάλα που είναι. Δηλαδή δεν είναι υποχρεωτικό να ακολουθείς ένα συγκεκριμένο μοτίβο, ότι πρέπει έτσι. Είναι κάπως, υπάρχει μια ελευθερία σε αυτό. Άρα αν πες στην εξεταστική αυτό, αυτή η ερώτηση, θα ξέρεις ότι δεν είναι συγκεκριμένα. Δηλαδή, αν ο ένας λέει να κουρευτείς, το κατάλαβες, ο άλλος δεν είναι υποχρεωμένος να λέει το γάλα που είναι. Μπορεί να λέει που είσαι, δηλαδή. Ή μπορεί να λέει, παράδειγμα, με τους νευρώνες. Πάμε επόμενο. Το πάμε αυτό, να πας στον γιατρό σου, έχουμε δύρι. Αυτός ο Νταΐς, ο Νταΐγετος, του αρέσει πάρα πολύ να επαναλαμβάνει και το όχι, όχι, όχι. Επομένως και εδώ, ο ένας μπορεί να λέει θα τις ανοίξεις αύριο, το κατάλαβες, με νεύρα. Η άλλη μπορεί να λέει τη γάτα βάλτε μέσα. Και ο άλλος να λέει όχι, όχι, τώρα όχι, όχι, ποιος ξέρει, εντάξει. Αυτό τους αρέσει. Το είπαμε, το κουρτίνα φως, εκφοβισμός στις γυναίκες. Α, αυτό είναι ένα γεγονός. Κάνουν εκφοβισμό και αυτό το κάνανε και στη Λούτσα. Και μάλιστα όχι απλά. Κάνανε ένα άλλο. Δεν θα πω τα ονόματά τους, αν και όλοι έχετε καταλάβει περίπου για ποιους μιλάω. Όταν γνώριζα μια γυναίκα, μια κοπέλα, και μίλαγα αυτά για τι κάνεις και αυτά, και υπήρξε ένα φλερτ, ας το πούμε, και τα λοιπά, πήγαινα όπως κάνουν όλοι στην παρέα του, στην παρέα, και έλεγα ότι έχω γνωρίσει μια κοπέλα και αυτά και εκείνη και τα. Πώς τη λένε, τάδε. Και μπαίνανε στο Facebook και βλέπανε τα πάντα. Και η υπόθεση που έχω να κάνω είναι ότι έπεφτε σύνθημα και πηγαίναν και τις λένε ότι δεν θα κάνεις τίποτα με αυτόν. Έλος. Αυτό δεν μπορώ να το αποδείξω, αλλά τόσα χρόνια στη Λούτσα κάνει τρομερή εντύπωση που, αν το καλοσκεφτείς, δεν είμαι κανένας άσχημος. Δηλαδή, το βλέπεις ότι είμαι μοντέλο, αυτά και τα λοιπά. Και μου κάνει τρομερή εντύπωση. Και αυτό το κάνουν και εδώ. Έχω δει, για παράδειγμα, κάτι τύπους από αυτούς τους κακάσχημους, να περπατάω εγώ, να έρχεται μια κοπέλα, να κοιταζόμαστε, να υπάρχει δηλαδή χαμόγελο, και να περνάει ένας, να έρχεται ένας από πίσω και να τη βρίζει, ας πούμε. Να τη βρίζει κανονικά, και εγώ να τον ακούω αυτό. Αλλά αυτός να κάθεται με το κινητό. Δήθεν βρίζει, μιλάει στο τηλέφωνο. Επομένως αυτό είναι ένα άλλο που κάνουνε. Κάνουν εκφοβισμό στις γυναίκες που μιλάω, δηλαδή αν δουν να μιλήσω με μια γυναίκα, αυτό. Και για ποιο λόγο το κάνουν αυτό, θα μου πεις, για ποιο λόγο. Γιατί όλοι αυτοί οι νεοναζίδες προσπαθούν να τα φτιάξω, δηλαδή να είμαι με μία εξ αυτών. Δηλαδή να φλερτάρω μόνο δικές τους. Για ποιο λόγο, ώστε αν παντρευτώ αργότερα κτλ, να με ανοίξουν εμένα, με ανοίξουν και να τα πάρουν όλα. Και θα βολευτεί και η γιαγιάκα, θα βολευτεί και ο άλλος ο τεμπέλης που ταξίνει όλη μέρα, θα βολευτεί και ο άλλος ο Νταΐς, ο Βλάκας, κτλ. Και αυτό είναι το σχέδιο. Αυτό εννοείται δεν είναι μόνο σε μένα,
αυτό κάνουν. Στοχοποιούν, προσπαθούν να προωθήσουν δικές τους γυναίκες, νεοναζίδες, για να τα φτιάξουμε μία παφέ, και κάνουν εκφοβισμό στις άλλες, τις άσχετες, πάνε και ρε παιδί μου και λένε ότι άπαξ και ξέρω εγώ, άπαξ και κάνεις το οτιδήποτε με αυτή, πηγαίνουν, όχι σε μένα, σε αυτές, πάνε και τις λένε. Δεν θα κάνεις τίποτα, αλλιώς θα τις τσακίσουμε στις φαλιάρες, το κατάλαβες. Πάει ένας τέτοιος, εννοείται, οι άλλοι φοβάται, λέει τι θα κάνω. Οπότε φεύγει. Και όλα αυτά τα κάνουν νόμιμα, έτσι. Δηλαδή, είναι με το μιλητό, με την πειθό. Προσπαθούν δηλαδή να σε ανοίξουν, να αυτόν τον νικητό, με την πειθό, με τον μπλα μπλα. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα. Πού είσαι, Επάπειρον? Έχω ακούσει πάρα πολλές φορές να λέει, παίξε το πουλί σου, θα ανατιναχτείς στον αέρα. Και αυτό το λέει και ένα μικρό κοριτσάκι. Μικρό. Δηλαδή αυτή πόσο είναι. Ενώ δεν την έχω δει ποτέ, αλλά το λέει ένα κοριτσάκι, με κοριτσίστικη φωνή, παιδάκι. Σήμερα ένας τύπος έλεγε, ωραίο, πολύ ωραίο, με πάσα φωνή, πολύ ωραίο. Είναι σαν τον, πώς τον είναι αυτόν, ποιοι, οι Ζαν Πρεμιέ που μιλάνε έτσι. Τι γίνεται ρε φίλε, πώς πάμε καλά. Ας θυμάσαι τότε που αντί να βάλω το ζελέ στο μαλλί μου, το έφαγα. τέτοια φωνή. Πάμε άλλο. Τους αρέσει να μιλάνε στο θηροτηλέφωνο. Δηλαδή όταν βλέπουν από την κάμερα να βγαίνει ο στόχος, σε εισαγωγικά, ο, ας το πούμε, ο χρηματοδότης, αυτός που πρέπει να δίνει τα τυριά και τα ζαμπόνια και τα σαλάμια, τον βλέπουν από το τέτοιο, ακούνε γιατί δεν κάνουν τίποτα άλλο, ακούνε πότε μπαίνει, πότε βγαίνει κτλ. Και με το που τον βλέπουν να κατεβαίνει τα σκαλιά, πάνε στο θηροτηλέφωνο και λένε, τρεφή, φαγητά, φαγητά. Μιλάνε στο θηροτηλέφωνο. Ωραία, οπότε αυτό. Κάθισα να μιλάω στο θηροτηλέφωνο. Έχουμε γίνει ρεζίλι, λέει. Και πριν ήσασταν ρεζίλι. Και πριν δεν έχετε γίνει, πάντα ήσασταν ρεζίλι. Αυτό που δεν τους αρέσει, κάτι παθαίνουν με τη φωνή μου. Γιατί η γιαγιάκα έχει επαναλάβει πάρα πολλές φορές. Μίλα στα τουρίγα. Έλα να μου μάθεις, πώς μιλάει ο Ρίγα. Κάπως έτσι, δεν θυμάμαι πώς μιλάει. Επαναλαμβάνει αυτό. Μίλα σαν το Ρίγα. Και μετά, αν μιλάω έτσι δυνατά, λέει, χαμήλωσε λίγο τον τόνο της φωνής σου. Ωραίο. Χαμήλωσε λίγο τον τόνο της φωνής σου, λέει. Τι άλλο. Μην ξαναβγείς στο μπαλκόνι. Μην ξαναβγείς στο μπαλκόνι, λέει. Μην ξαναβγείς στο μπαλκόνι. Ωραίο κι αυτό. Η σπουδαιονικοκυρά, όταν το είχα πρωτονικιάσει αυτό το διαμέρισμα, μου είχε πει να ανοίγω τις μπαλκονόπορτες, τα μπατζούρια, για να μπαίνει φως, ήλιος, αέρας κτλ. Και είχε πει ότι ο Παναγιώτης δεν άνοιγε ποτέ τα μπατζούρια, τα είχε μόνιμα κλειστά. Άλλο κι αυτό. Έλα εδώ. Προσέξτε λίγο την κάμερα. Λοιπόν, λέει, μου είχε πει ότι εσύ να ανοίγεις τα πατζούρια, να μπαίνει φως, ήλιος, αέρας κτλ. Και λέει ότι ο Παναγιώτης ο προηγούμενος δεν άνοιγε ποτέ τα πατζούρια. Εντάξει. Σε βλέπω, λέει, καμιά φορά όταν ανοίγω το πατζούρι και με βλέπουν όλοι οι γείτονες από αυτό, πάει αυτό το κοριτσάκι και κάθεται και λέει, σε βλέπω, σε βλέπω, και το επαναλαμβάνει, σε βλέπω. Ωραίο. Λοιπόν, πάει και αυτό, το σε βλέπω, σε βλέπω, είναι πολύ ωραίο. Δηλαδή να κάθεσαι έξω από το γείτονα, έτσι, να
κάθεις να το κοιτάς, παιδάκια τώρα έτσι, και να κάθεις να κοιτάει το γύρο και να σε βλέπω, σε βλέπω. Να κάθεις να παραλαμβάνεις, σε βλέπω και σε βλέπω. Λοιπόν, άστε, πάρε σε πιέλα. Λοιπόν, αυτό είναι πολύ ωραίο. Σήμερα έχω διοργανώσει, το έχω πει, εκδήλωση για να έρθουν να με δείρουν, 9 με 9.30. Όπως βλέπετε, κοίτα εδώ, έχει έρθει όλο το τάγμα, συσπυρώθηκαν, πάλι συσπυρώθηκαν. Και χτες, τίποτα πάλι, πήγα εκεί, λέω, τι πήγα να κάνω εδώ. Δηλαδή, πολύ βαρεμάρα. Πηγαίνω για να με δείρουν και δεν με δέρνει τελικά κανείς. Και μάλιστα κάνω και κοινοποίηση της παρουσίας μου. Τους λέω που είμαι και κανείς δεν έρχεται. Μόνος μου τελικά. Βέβαια, με έχει δείρει το δέντρο. Λοιπόν, πάμε επόμενο. Όταν είμαι στο σπίτι, περπατάω ξυπόλυτος με κάλτσες όπως γουστάρω εγώ. Και λέει, να περπατάς με παντόφλες! Όχι, στο βίντεο μιλάω, στο βίντεο, μην τρομάζεις. Έλα, δεν έρχεσαι να με δεις. Α, φοβήθηκε. Που λέει, να περπατάς με παντόφλες, λέει. Ωραίο, ωραίο, να περπατάς με παντόφλες. Εσύ να περπατάς με τα κούνια. Εσύ να περπατάς με τα κούνια, με στα σπίτι. Ρεζίλι γίνανε πάλι. Ρεζίλι, ρεζίλι. Λοιπόν. Λέει, να περπατάς με παντόφλες. Αυτό γιατί συμβαίνει. Όταν περπατάς με παντόφλες και ακούς και από πάνω ακούγεται. Ειδικά άμα έχουν φοβερή ακοή και έχουν βγάλει το κεφάλι στον αεραγωγό, ακούγεται κανονικά το που είναι ο στόχος. Επομένως αυτό κάνουν. Γι' αυτό θέλουν να περπατάς με παντόφλες. Εσύ να περπατάς με τα κούνια. Λοιπόν, πάει και αυτό, κάνε ποδήλατο με παντόφλες. Είναι μεταξύ το διαμέρισμα. Νομίζω είναι 2 ή 3 οι οποίοι είναι ποδηλάτες. Έχω δει έναν τύπο που είχε ένα φοβερό ποδήλατο και νομίζω είναι 3. Είναι και μια γυναίκα. 3 ή 4 σε όλη την πολυκατοικία που κάνουν ποδήλατο. Και λέει, να κάνεις ποδήλατο με παντόφλες. Εσύ κάνε ποδήλατο με ζαρτιέρες. Αλλά τι προσβολή κι αυτή. Λέμε να κάνω ποδήλατο με παντόφλες. Αν είναι δυνατόν. Είναι μεγάλη προσβολή. Ωραία. Έχει πει, βγες με ένα παπούτσι. Εσύ βγες με σουτιένε ρε μάγκα. Βγες μόνο με τα σουτιένε εσύ. Άκου τι λέει, βγες με ένα παπούτσι. Βγες με ένα παπούτσι, λέει. Ωραίο. Χθες δεν ήρθε πάλι κανείς να με δείρει. Τις πατατούλες φέρε. Αυτό το λέει το κοριτσάκι. Αυτό το κοριτσάκι που κάθεται και λέει, σε βλέπω, σε βλέπω. Εγώ δεν σε βλέπω όμως. Και της έχω πει, βγες λίγο να σε δω. Βγες λίγο να σε δω. Δεν βγαίνει. Θα πάρω και μια φωτογραφία να σε βάλω στο διαδίκτυο να γελάσουμε. Οπότε λέει, σε βλέπω, σε βλέπω. Και μετά, τις πατατούλες φέρε, τις πατατούλες. Σαλατούλα, σαλατούλα. Τα λέει να ακούγονται χαϊδευτικά. Και εντωμεταξύ η γιαγιάκα η οποία βρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ, την έχει και λέει, μπράβο, μπράβο το κορίτσι μου. Κάτσε εκεί και λέει, επαναλαμβάνεις αυτό. Ηρέμησε λίγο. Ναι. Να γίνω σαν αυτούς που κοιμούνται όλη μέρα. Κοιμούνται. Δεν βγαίνουν ποτέ από το σπίτι. Καπνίζουν, τρώνε και κλάνε. Δεν κάνουν τίποτα άλλο. Και βρίζουν, εννοείται αυτό. Το έχουν κάνει επάγγελμα. Και αυτό που επαναλάμβανε συνέχεια ήταν τη γάτα μέσα. Λοιπόν, τέλος αυτά. Θα κάνουμε λίγο γυμναστικούλα. Δεν έρχεται, κάθεται ας πούμε σε απόσταση 50 μέτρων και κάνει τις μαγιές από μακριά. Από μακριά, πάντα από μακριά. Πάνε.
Πάμε να κάνουμε λίγο κατακόρυφο. Ωραία. Πού είναι ο κορμός? Ξέρω πού είναι ο κορμός. Κάνουμε λίγο και το να τους μιλάς και έτσι μιλάς. Πάμε έτσι. Έρχεται ο παππούς με τη μασέλα. Είναι εδώ έτσι. Και πατάει. Να τους μιλάς και έτσι μιλάς. Κλαίνε τώρα, κλαίνε, κλαίνε. Κλάμα, άμα. Δεν βρίσκω τον κορμό, Δέντρο. Πάμε να κάνουμε το συνεχίζει. Συνεχίζει. Είναι πάλι τα τρία γερόντια. Και όχι μόνο γερόντια, και γιαγιάδες. Κάνει έτσι κοιτά. Συνεχίζει. Γιατί συνεχίζει ή μη συνεχίζεις. Ωραίο και αυτό. Πάμε να πούμε τώρα το... με το κεντρικό νευρώνα. Που πλάκα πάρα πολύ ωραίο. Πάντως τα δύο μεγαλύτερα ψέματα που νομίζω έχουν πει και έχουν πάρει πάρα πολλά λεφτά είναι το ένα κεντρικό νευρώνα. Πάμε να κάνουμε αυτό. Είναι εδώ μέσα στο σπίτι, ετοιμάζεται να πει τη βλακεία. Και λέει, θα παραλύσεις όλος, όλος θα παραλύσεις. Έχουμε βρει τον τρόπο. Εγώ θα παραλύσω ο κεντρικός σου νευρώνας. Το κατάλαβες, πες ναι. Και εκεί που κάθεσαι. Κάνω στον υπολογιστή, στην τηλεόραση και αυτά. Τα φουκά της και αυτό. Αυτό νομίζω είναι το τεράστιο, το μεγαλύτερο ψέμα που έχουν πει. Και μετά ένα από τα μεγαλύτερα ψέματα που πρέπει να έχουν πει. Θα μου πεις γιατί το έχουν πει αυτό. Για να στρέψουν όλο τον κόσμο εναντίον μου και να μισήσουν τους Εβραίους. Αυτό είναι τακτική. Τα κάνανε και στη Γερμανία και τα λοιπά. Που είναι με το Ρίγα ότι ήρθανε οι Ισραηλινοί, τον απήγαγαν, τον πήγαν στο Ισραήλ, του κόψανε τα πόδια και τα χέρια και τη γλώσσα, τον έχουνε σε ένα αυτό, τον βασανίζουνε και τον κρατάνε στη ζωή και μάλιστα έχει πει έγινε αυτό που ήθελες. Και μετά αυτό το ψέμα, στην ουσία το μοιράζονται όλοι οι χρυσαυγίτες. Μαζί με τους άλλους αυτό το καρκίνωμα μπαίνει στην κοινωνία και λένε ναι ρε εσύ, δεν το ξέρεις ότι ήρθαν οι Ισραηλινοί και το λένε, αλλά ο άλλος δεν το ξέρει ότι ο άλλος είναι χρυσαυγίτης. Ο χρυσαυγίτης δεν γίνει με ταμπέλα. Επομένως, αλλά τώρα έχουν τελειώσει αυτοί, αλλά στην ουσία υπάρχουν. Είναι σαν τον καρκίνο που υπάρχει. Για παράδειγμα μπορεί να κάθεσαι σε μια καφετέρια και να λέει, ναι ρε εσύ δεν το ξέρεις, ότι πήραν το παιδί, το καημένο, το Ρίγα, τη Σούζη, το Σούζη του Αλμπενίζ. Το πήρανε, το πήγαν στον, τον απήγαγαν, το πήγαν στο Ισραήλ, του κόψαν τα πόδια και τα χέρια και τη γλώσσα και τώρα τον κρατάνε τεχνητά στη ζωή. Και αυτές εδώ, που είναι υποτίθεται κόρες του, έχουν έρθει για να πάρουν εκδίκηση. Εκδίκηση ζητάμε, λέει. Εκδίκηση ζητάμε. Και όλοι οι άλλοι έχουν πει αυτό το ψέμα της αρκούδας, το χειρότερο ψέμα, ώστε να στραφεί όλη η κοινωνία εναντίον. Να με βλέπει και να λέει δεν τρέπεται ο αλήτης, τι κάνανε στο παλικάρι. Και το μεταξύ, το πρωί, να το βλέπω αυτό το βλάκα να κάνει windsurf. Να κάνει windsurf και να έρχεται και να μου λέει φύγε ρε, φύγε ρε, φύγε ρε. Μπράβο ρε εσύ. Αυτό νομίζω είναι το μεγαλύτερο ψέμα που έχουν πει. Και αυτά τα κάνανε και στη ναζιστική Γερμανία, προπαγάνδα.
ώστε να στραφεί όλη η κοινωνία εναντίον των Εβραίων, των Πακιστανών, ότι πήγε ένας Πακιστανός για παράδειγμα και χτύπησε κλώτσι σε ένα αυτό, οπότε κάτσε να το κουμπέσουμε, ψέματα. Πάμε. Άρα, ο κεντρικός νευρώνας είναι το χειρότερο νομίζω, γιατί ένας γέρος ή ένα παιδάκι, αν ακούσει κάτι τέτοιο, λέει, οχ, δεν θέλω να παραλύσω, οπότε φέρε το τυρί. Έχουν πάρει ατελείωτα, χιλιάδες ευρώ σε είδος, σε ψωμιά, τυριά, ζαμπών, λέγοντας αυτές τις ηλικιότητες. Και κάνουν αυτή τη δουλειά. Επομένως αυτά, τι άλλο να κάνουμε. Ναι, πάμε να κάνουμε το άκουσε με πάρα πολύ προσεκτικά που μου αρέσει. Αυτό είναι το αγαπημένο μου. Μακάρι να ήταν κι άλλος εκεί να κάνει τον φοβισμένο. Ετοιμάζεται να πει την πλακία. Άκουσε με πάρα πολύ προσεκτικά. Μπλα 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 μπλα. Γι' αυτό κάνε μας τη χάρη. Μπλα 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 και θα φύγεις από την Ελλάδα. Το κατάλαβες, πες ναι ναι. It's the final countdown. Πάει και αυτό. Τι άλλο να κάνουμε. Να πούμε το... ναι, ένα πολύ ωραίο. Είχα πάει στη Λούτσα και κολύμπαγα. Και μία που μοιάζει πάρα πολύ φωνή της, εκτός αν ήταν μία που έμοιαζε η φωνή της, είχε μπει σε ένα σπίτι και φώναζε ιστερικά «Πορτοκάλι! Μπουκάλι!» και φώναζε αυτές τις δύο λέξεις. Τρελή! Τρελή! Και εγώ μιλάμε, ήμουνα τέρμα κολύμπαγα και την άκουγα εκεί να λέει αυτές τις δύο λέξεις. Και κανένας δεν της έλεγε «Σκάσε ρε μωρή ηλίθεια, τι είναι αυτό, πήγαινε στο ψυχιατρίο». Μετά, στη Λούτσα, πολλές φορές όταν πηγαίνω για μπάνιο ή για σέρφινγκ, κυρίως όταν πάω για μπάνιο, πέφτει σύνθημα και ενημερώνει ο ένας τον άλλον. Τα κινητά, τα Viber, τα αυτά, το έτσι. Ότι έχει έρθει ένας ανεπιθύμητος στη Λούτσα. Δεν ξέρω τι θα κάνετε, λέει τώρα ο μάγκας της Λούτσα. Δεν ξέρω τι θα κάνετε, θα πάτε και θα τον διώξετε. Δεν θέλω να ξανα... Κοίτα ο Νταΐς. Δεν θέλω να ξαναπατήσει στην Ελλάδα. Πού θα το κάνω, ρε παιδί μου, να φύγει, να πάει... Δεν θέλω να ξαναπατήσει στη Λούτσα, το κατάλαβες. Έτσι κάνει ο Νταΐς. Οπότε αυτό... Έκλεισα από μπαταρία, οπότε πάμε ένα τελευταίο και αν πρέπει και πάτε τον έρκο να μην πείτε τον πρέπει άλλη, να... Και τα λοιπά. Λοιπόν, αυτά. Πάμε για ποδήλατο τώρα, γιατί δεν είναι για το έχω βάλει στο power bank, φορτίζεται. Και, όχι πολύ κλάμα. Και κοκοκό. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε για το τέταρτο, πέμπτο, τη δύσκολη αποστολή, η οποία είναι να παίξουμε κιθάρα. Κάτσε να κάνω κοινοποίηση της παρουσίας μου. Μέχρι τις 7. 7 παρατέταρτο, γιατί πρέπει να πάω να με δίνουν. Εδώ δίπλα εντωμεταξύ. Έχω κάνει και εκδήλωση. Έκανα μπάνιο, καθαρός, αυτά. Να μην λένε, ας πούμε, ότι ήρθε στην εκδήλωση και αυτό. Σωστό. Αυτό, κυψέλη. Βάλε και ένα smiley, ξέρω εγώ, εδώ πέρα. Θαυμάσια βάλε. Δημοσίευση αυτό. I gotta get an enthusiast, get all of us out of the studio, γιατί είναι όμορφη Κορέα. Και πάμε λίγο οι αλλοκαθαριστήρες. Wax on, wax off. Και τέτοια. Και μετά πάμε το... Thundercats on Lion Boost, Thundercats on Boost, Tiddy, Thundercats on Lion Boost, Thundercats on Boost, Tiddy, Thundercats, 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 Thunderc
Most important thing when you walk out is to walk out if you want to become a professional bodybuilder. A lot of professional bodybuilder come to me, what's the most important thing? You always take this other finger, that's the most important. And if things go wrong, go down, that's the most important. So, Mr. Arnold, that's not a very good idea. What are you talking about? Mr. Arnold, the spider finger is not a very good idea. What are you talking about? Aquela mulher, nem Suzy, que se olha os olhos de Suzy, que tem amor de Coreia, que se placa se olha em Coreia, que já tem lepo nessa drama de Lenin, blá blá. Λοιπόν, ξεκινάμε με τα κομμάτια του Ρίλα. Πάμε πρώτα αυτό. Αυτό δεν είναι του Ρίγα, αλλά εντάξει, το παλά έτσι. Συνήθως αυτό μου αρέσει γιατί είναι πολύ ωραίο. Thank you.
χρηστικά δικαιώματα. Μιλάμε, έχει βγάλει εκατομμύρια από αυτό και μάλιστα έχω ακούσει ότι όποιος τολμήσει και το παίξει αυτό, τρώει ξύλο. Έτσι πάει. Έτσι πάει. Δεν γίνεται. Αν είναι δηλαδή το κομμάτι δικό του, δεν πρέπει κανείς άλλος. Και όποιος παίζει κάποιο κομμάτι τέτοιο, τρώει ξύλο. Και νομίζω ότι αυτό είναι το σωστό. Έτσι πρέπει να γίνεται. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν εγώ έχω συνθέσει αυτό... Το παίξει κάποιος άλλος, τρώει ξύλο. Παίρνω μερικά τηλέφωνα και τον πλακώνω στο ξύλο. Έτσι είναι. Μπράβο εσύ. Σούζι. 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 Αλμπενίζ. Ποτάμε. Όπως και αυτό. Το Rumores de la Caletas. Αυτός το γράψει και αυτό. Thank you.
κρυώνει εδώ μεταξύ στο χέρι μου. Κάτσε να βάλω εδώ το σώμα. Σώμα μου! Σώμα μου φτιαγμένο από πυλό! Κάνεις ό,τι θέλεις στο μυαλό! Πάμε να πούμε αυτό. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Παίξε το ρε αγόρι μου, αυτό σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ, αγόρι μου. Ξέρεις να παίξεις κιθάρα. Θα μου κάνεις μεγάλο, θα ξέρεις πόσο θα χαρώ αν μου παίξεις αυτό. Σε παρακαλώ, κάνε μου τη χάρη και παίξε μου το σώμα μου. Σώμα μου φτιαγμένο από πυλό. Κάνεις ό,τι θέλεις στο μυαλό. Αυτό είναι το αγαπημένο μου κομμάτι. Σε παρακαλώ. Ας τον εσύ γιαγιάκα, ας τον να παίξει τον άνθρωπο. Μην το πει καταπιέζεις. Να μ' αρέσει, έτσι μη μιλάς. Και αυτό έχει βλάκα. Λοιπόν, πάμε. Thank you.
Σούζι, γερό, με σούζι, αλλά με το 3, δυνατό, δυνατό. Με το 3. 1, 2, 3. Σούζι!
ακούστηκε μέχρι το ταβάνι, μέχρι τον 8ο. Έφτασε σίγουρα από τον αρρωγό. Εγώ το άκουσα και μέχρι το 8ο είναι. Πόσε ορόφου έχει εδώ. Α, όχι. Αν είναι δυνατόν, ξέχασα κλειστό το φως. Αμάν, ξέχασα κλειστό το φως. Αμάν. Λοιπόν. Αμάν. Πάμε παρακάτω τώρα. Σκέφτηκα και αυτό. Ετοιμάζω δηλαδή ένα νέο κόνσεπτ, το οποίο είναι καινούριο, λέει. Αλλά δεν θα μιλάω πολύ για να αρχίσουμε πάλι, για να μην κρυώνω τα χέρια. So, the mission is simple. Είναι ο ίδιος, σε άλλη ταινία όμως. Αυτός που λέει, the Nevis. Σε ποιον, ναι, ο Jeff Bridges. Το. Your mission is simple. The first infantry will attack from the north. The 2nd Infantry Division the Regiment will attack from the west. The 1st Battalion Unit will attack. Είναι σε πολεμική ταινία αυτό. Is behind the enemy lines. The 14th, 5th Regiment is there. Your mission is simple. You will go this way. You will go this way, and I will stay here and do nothing. That's a fine, well, nice plan. Ή κάποια. Αλλά όπως καταλάβατε,
Θέλω γρήγορα να περνάμε από το ένα κομμάτι στο άλλο. Το επιάπειρο πρέπει να γίνει σλόγγαν. Επιάπειρο. Φοβερό, πολύ πλάκα έχει αυτό. Συνέχισε. Αυτό ήταν καινούριο. Νομίζω ότι αυτό δεν το έχουν πει. Τις προηγούμενες μέρες δεν το λένε αυτό. Δεν τους αρέσει τόσο. Οι απατεώνες παίρνουν το 100. Οι απατεώνες. Έχουν εκλέψει, έχουν αυτό, κρύβονται τώρα εκεί. Ωραίο. Πολύ καλό. Πάμε να περάσουμε στο αντάτζιο, να κάνουμε λίγο και τη μηταρμονική ή μάλλον λακριμόζα, λάθος. Πάμε λακριμόζα για να... μεγαλύτερο λάθος. Thank you.
Σημαντικό είναι και το η φάτσα, έτσι. Και εδώ. Και το ένα φρύδι λίγο πιο ψηλά από το άλλο.